Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, η χώρα μας συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις και τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Τελευταίο κρούσμα η δήλωση βόμβα της Άγγελα Μέρκελ, η οποία δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να μπει στο ευρώ, μεταφέροντας την ευθύνη για την κρίση χρέους στον προκάτοχό της, Γκέρχαρντ Σρέντερ. Στο προσκήνιο των γερμανικών εκλογών η Ελλάδα με μπαράζ δηλώσεων αξιωματούχων και δημοσιευμάτων ξένων εφημερίδων. Βόμβα της Άγγελα Μέρκελ, η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να μπει στο ευρώ, δήλωσε η Γερμανίδα Καγκελάριος, μιλώντας μπροστά σε χίλιους υποστηρικτές της σε προεκλογική συγκέντρωση. Ο Καγκελάριος Ρέντερ δέχτηκε την είσοδο της Ελλάδας και αποδυνάμωσε το σύμφωνο σταθερότητας. Και οι δύο αποφάσεις ήταν θεμελιωδώς λανθασμένες και ήταν αφετηρία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η Γερμανίδα Καγκελάριος επανέλαβε την επιθυμία της για ισχυρό ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, θέτοντας όμως ως σαφή προϋπόθεση τις μεταρρυθμίσεις. Μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας επανέλαβε την αισιοδοξία του ότι θα πετύχουμε τους στόχους και ότι το ΑΕΠ θα είναι υψηλότερο από τις προβλέψεις. Οι τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία έχουν σαφώς θετικό πρόσημο και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Οι δημοσιονομικές εξελίξεις είναι σύμφωνα με τους στόχους, αλλά και τα στοιχεία παραγωγής, κυρίως τον τουρισμό, μας δημιουργούν αισιοδοξία και αν συνεχίσουμε έτσι, η πρόβλεψη για το εθνικό προϊόν φέτος θα κυμανθεί σε ένα εύρος καλύτερο από τις προβλέψεις. Αναφορά στη χώρα μας έκανε και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Σε συνέντευξή του σε γερμανική εφημερίδα, ο Βόλφγανγκ Σόιμπλε συμφώνησε με την εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί επιπλέον 11 δις για το 2015, ενώ απέκλεισε την πιθανότητα οποιασδήποτε επιπλέον απομείωσης του ελληνικού χρέους. Η εκτίμηση των 11 δις δεν είναι παντελώς εξωπραγματική. Όπως και να έχει, μιλάμε για κλάσμα του ποσού των προηγούμενων διασώσεων. Πολλά έχουν επιτευχθεί, όμως η Ελλάδα παραμένει σε κρίση προσαρμογής. Επίθεση κατά μέτωπο σε Ελλάδα και Ευρώπη εξαπολύει σήμερα η αμερικανική εφημερίδα Washington Times. Στην ελληνική τραγωδία, ο πρωταγωνιστής υπερεκτιμά τις ικανότητές του, καταστρέφοντας τον εαυτό του και την οικογένειά του. Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, σημειώνει η εφημερίδα, δείχνουν να συμμερίζονται αυτή τη μοιραία υπερηφάνεια, νομίζοντας ότι μπορούν να συνεχίσουν το δανεισμό χωρίς συνέπειες. Οι διασώσεις είναι ένα δώρο για τους Έλληνες πολιτικούς. Είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς να συνεχίσουν να σπαταλούν χωρίς σκέψη χρήματα άλλων από το να προχωρήσουν στο αντιλαϊκό βήμα της κατάργησης των περιττών δημόσιων υπηρεσιών και δαπανών. Η γενεοδορία της Ευρώπης προς την Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα.